Θα πάμε στην μακρινή Νορβηγία, καθώς μία ελληνική οικογένεια κάνει το γύρο του κόσμου με το τροχόσπιτό της. Και να τους ευχαριστήσουμε και μόνο το χαμόγελο τα λέει όλα. Δεν χρειάζεται να κάνω πρόλογο, χρειάζεται να πω απλά τα ονόματά σας. Είναι ο κύριος Άκης Τεμπερίδης και η κυρία Βούλα Νέτου. Να σας καλησπερίσω από Ηράκλειο, από Κρήτη. Καλησπέρα στην όμορφη Κρήτη. Σας ευχαριστώ πολύ και έχετε και ένα ξεχωριστό παιδάκι. Μην το ξεχάσω, δεν πρέπει να το ξεχάσω. Πρέπει να το αναφέρω. Δεν το έχουμε κρίξει. Λοιπόν, βρισκόσαστε αυτή τη στιγμή στην Νορβηγία και έχουμε και φωτογραφικό υλικό το οποίο μπορούμε να δείξουμε με στόχο να κάνετε το γύρο του κόσμου. Ξεκινήσατε από τη χώρα μας, σωστά? Ξεκινήσαμε από την Ιταλία όπου ζούσαμε από το 2012 μέχρι το 2018. Περάσαμε ένα διάστημα στην Ελλάδα το οποίο ήταν, αν θέλετε, προπαρασκευαστικό κυρίως για το παιδί να γνωρίσει τέλεια τη χώρα του. Ήρθαμε και στην Κρήτη για ένα μήνα, ακριβώς πριν 2 χρόνια είμαστε στην Κρήτη. Σε ποια περιοχή? Κάναμε όλη την Κρήτη. Από τον Πάλο και το Ελαφωνήσι μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, μέχρι όλη την Κρήτη κάναμε. Αλλά λίγο γρήγορα, και ήταν πολύ, πραγματικά πάρα πολύ όμορφα. Και πραγματικά μου κάνει εντύπωση ότι περάσαν 2 χρόνια από τότε, ναι, πραγματικά. Ξεκινήσαμε κάτω γύρω του κόσμου. Δεν θα έπρεπε να είμαστε εδώ κανονικά, κύριε Παναγιωτόπουλε. Θα έπρεπε να είμαστε κάπου στην Νοτιοανατολική Ασία. Απλά είμαστε και εμείς θύματα κατά κάποιο τρόπο του κορονοϊού. Δηλαδή, πέρσι το Μάρτιο, ναι, κόπηκε το όνειρό μας να πάμε προς τη Μογγολία. Να περάσουμε δηλαδή από τα Σταν, την Κεντρική Ασία και να φτάσουμε Μογγολία και Κίνα. Επειδή κλείσαν όλα τα σύνορα όταν ξέσπασε ο κορονοϊός και αναγκαστήκαμε και επιστρέψαμε στην Ελλάδα. Οπότε τώρα βέβαια καταφέραμε και ξαναφύγαμε τον Ιούλιο όταν άνοιξε η Ευρώπη και φτάσαμε στο Βόρειο Κροτήρι. Και τελικά τώρα έχουμε κλειδωθεί κατά κάποιο τρόπο μέσα στην Νορβηγία, που είναι μια θαυμάσια χώρα. Είμαστε ήδη 3 μήνες εδώ και βλέπουμε κι εμείς με ένα τεράστιο ερωτηματικό μέσα μας πού θα πάμε μετά και αν θα μπορέσουμε να πάμε κάπου. Κυρία Νέτου, είναι στόχος ζωής αυτό το ταξίδι σε όλο τον κόσμο και πώς γεννήθηκε, πώς προέκυψε αυτή η ιδέα? Η ιδέα ήταν, όταν ξεκινήσαμε το πρώτο ταξίδι του 2007, ήταν η ιδέα του Άκη, του σύντροφου, ήταν το όνειρό του. Τότε και εγώ νέα, φυσικά έγινε και δικό μου όνειρο. Είχαμε τα νιάτα μας, είχαμε άλλα χρόνια, είχαμε άλλη τρέλα. Οπότε έγινε και δικό μου όνειρο. Λοιπόν, και το πράγμα... Ναι, τώρα. Μα τι λέτε, είστε υπερβολικοί. Δεν πιστεύω να γυρίσετε πίσω και να τον αφήσετε μόνο του. Όχι, δεν γυρίζω πίσω. Έχουμε πάλι δώσει τα χέρια για δεύτερη φορά ότι θα κάνουμε πάλι τον γύρο του κόσμου και αυτή τη φορά παρέα με το παιδί μας. Μπορώ να πω ότι η δεύτερη φορά ήταν λίγο πιο δύσκολο να το πάρω απόφαση, γιατί έγινα μάνα και σαν μάνα είχα όλους τους φόβους. Αλλά... Το μετάνιωσες? Καθόλου. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ. Από ποιες περιοχές, κύριε Άκη, έχετε περάσει μέχρι και σήμερα? Στο δεύτερο αυτό ταξίδι του 2018 έχουμε κάνει περίπου 20 χώρες, δηλαδή κάναμε όλα τα Βαλκάνια, δηλαδή από Σλοβενία, Κροατία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Αλβανία, Ελλάδα, μετά πήγαμε Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Ουκρανία, γυρίσαμε στην Ελλάδα και μετά πήγαμε Τουρκία. Και σε αυτό το ταξίδι ξανακάναμε Βαλκάνια, χώρες πρώην Ανατολικής Ευρώπης, χώρες Βαλτικής, δηλαδή Λιθουανία, Λετωνία και Εστονία. Και μετά πήγαμε Φιλανδία και Νορβηγία. Και... δηλαδή αυτό το κομμάτι τώρα, αυτό το ταξίδι ξεκίνησε τέλη του Ιουλίου από την Ελλάδα. Φτάσαμε 20 Οκτωβρίου στο Βόρειο Κροτήρι, που είναι το βορειότερο άκρο της Ευρώπης, στον 71ο παράλληλο. Εσείς κοντά είστε στο νοτιότερο, ναι, και κάποιος είναι το νοτιότερο. Οπότε κάναμε ουσιαστικά από τον 40ο παράλληλο στον 71ο, και μετά ξεκίνησε ένα ταξίδι μέσα στην πολική νύχτα, αυτό που ζούμε τώρα, που είναι η πρώτη φορά και εμείς και το παιδί μας επιβιώνουμε σε ένα όχημα μέσα στην αρκτική νύχτα, στην πολική νύχτα. Δηλαδή, ήμασταν 2 μήνες χωρίς φως, χωρίς να δούμε ήλιο, τώρα βλέπουμε ήλιο, και με θερμοκρασίες που είναι από 0 μέχρι μείον 15 μέχρι στιγμής. Ποιες ήταν οι δυσκολίες που έχετε αντιμετωπίσει στα ταξίδια που πραγματοποιείτε αυτά τα χρόνια? Και αν μπορείτε να ξεχωρίσετε μία, η μεγαλύτερη δυσκολία που σας έκανε ίσως και να λυγίσετε. Η μεγαλύτερη δυσκολία την έχουμε μέχρι τώρα συναντήσει
Επίσης, ναι, στο πρώτο ταξίδι, όπου είχαμε δύο μεγάλα θέματα. Το ένα ήταν όταν κόλλησε ο κινητήρας του Land Rover που είχαμε τότε και περάσαμε μια τεράστια περιπέτεια, 12 μέρες μόνο για να μετακινήσουμε το αυτοκίνητο, να το πάμε σε ένα συνεργείο και άλλους 2 μήνες για να φτιαχτεί και να ξαναξεκινήσουμε. Αυτό είχε γίνει στην Σουμάτρα, στην Νοτιοανατολική Ασία. Τον επόμενο χρόνο είχαμε ένα σημαντικό ατύχημα στο Μισισιπί των ΗΠΑ, όπου και εκεί είπαμε πάει το ταξίδι, τελείωσε. Σε αυτό το ταξίδι, μέχρι στιγμής ευτυχώς δεν έχουμε. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη δυσκολία για μας είναι η πανδημία σήμερα. Η πανδημία είναι τώρα. Δηλαδή η δυσκολία ήταν, δεν θα ξεχάσω, 15 Μαρτίου, αυτό που σας έλεγα πριν, ενώ πηγαίναμε σε τις καλές χαρές, διασχίζαμε την Τουρκία με στόχο να πάμε στην Γεωργία. Ναι, αρχικά Γεωργία, Αζερμπαϊτζάν, Ιράν. Προέκυψε ο κορονοϊός, κλείσαν τα σύνορα του Ιράν. Πήγαμε να πούμε στην Γεωργία κλειστά τα σύνορα, ενώ υποτίθεται ότι ήταν ανοιχτά. Κλείνανε εκείνες τις μέρες, δηλαδή, στα μέσα του Μαρτίου, όταν η Ελλάδα επέβαλε η ελληνική κυβέρνηση το πρώτο lockdown. Πήγαμε σε δεύτερα σύνορα, κάναμε 300 χιλιόμετρα και είδαμε πάλι πάρα κατεβασμένη, το οποίο δεν το είχαμε συναντήσει ποτέ στο πρώτο μας ταξίδι. Δηλαδή, είχαμε κάνει 70 χώρες, δεν είχαμε δει ποτέ κλειστά σύνορα μπροστά μας. Οπότε αυτό ήταν ένα σοκ και έπρεπε να γυρίσουμε πίσω. Η μεγάλη δυσκολία για μας ήταν ουσιαστικά η επιστροφή και να γυρίσουμε στην Ελλάδα και να ξαναφύγουμε. Γιατί όπως και τώρα, δεν θέλουμε να χρειαστεί να ξαναεπιστρέψουμε στην Ελλάδα. Έχουμε βάλει στόχο να πάμε στη Λατινική Αμερική. Οπότε θα κάνουμε ένα tour στην Ευρώπη μέχρι να ανοίξει λίγο ο κόσμος. Ελπίζουμε μέχρι το Μάρτιο να βάλουμε το αυτοκίνητο σε ένα εμπορικό πλοίο, να κάνει τον Ατλαντικό για ένα μήνα και να πάμε να το συναντήσουμε εμείς με αεροπλάνο στη Νότια Αμερική. Κατά πάσα πιθανότητα. Οι κάτοικοι πώς σας υποδέχονται, οι κάτοικοι από τις περιοχές που έχετε περάσει, πώς σας υποδέχονται? Οι κάτοικοι, όταν είσαι στην Ευρώπη, δεν έχεις ιδιαίτερη επαφή. Δηλαδή, είναι λίγο ψυχρή επαφή. Ναι. Εμείς έχουμε μια τεράστια εμπειρία 3 χρόνων, περίπου 1 χρόνο στην Αφρική, πάνω από 1 χρόνο στην Ασία και 1 χρόνο περίπου στην Αμερική. Υπάρχουν χώρες, είτε είναι στην Αφρικανική Ήπειρο, είτε στην Ασιατική. Μπορώ να πω στην Ασία είναι οι πιο φιλόξενοι άνθρωποι, κυρίως στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν, στο Πακιστάν, δηλαδή. Εκεί πραγματικά αισθάνεσαι σαν διασημότητα όταν ταξιδεύεις. Γιατί ο καθένας θέλει να σε γνωρίσει, έρχονται να ρωτήσουν, έρχονται να μάθουν για σένα. Σε πιο ανεπτυγμένες χώρες είναι πιο ψυχρή συμπεριφορά, είναι όπως στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν έχεις και τόσο επαφή, για να πούμε την αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, όμως, ναι, έχουμε ανθρώπους που ήρθαν, πλησίασαν, ενδιαφέρθηκαν από πού είμαστε, ναι, και πώς φτάσαμε μέχρι εδώ που φτάσαμε. Στη Φιλανδία, για παράδειγμα, είχαμε πολύ περισσότερες γνωριμίες. Μείναμε ένα μήνα. Τη διασχίσαμε σε ένα μήνα μέσα και πραγματικά είχαμε πάρα πολλούς ανθρώπους. Πηγαίναμε κυρίως σε εθνικά πάρκα, σε ισολατρικά μέρη, σε λίμνες, σε δάση. Και είχαμε πάρα πολλούς Φιλανδούς που έρχονταν να μας συναντήσουν. Μόλις είναι λίγο πιο ψυχρή. Είναι λίγο πιο ψυχρή. Για να σας πω την αλήθεια, λίγο πιο απόμακρη. Ολοκληρωθεί αυτό το ταξίδι. Επόμενος στόχος ποιος είναι? Ο επόμενος στόχος είναι να αποφύγω τον ψυχοθεραπευτή, γιατί δεν ξέρω μετά από αυτό το ταξίδι θα μπορέσω ξανά να επιστρέψω στην κανονικότητα. Ειλικρινά, εγώ είμαι 54, εγώ λένε 45 και δεν ξέρουμε σήμερα, έχοντας ένα παιδί 9 χρόνων σχεδόν, πού θα ζήσουμε μετά από 3-4 χρόνια όταν ελπίζουμε να ολοκληρωθεί αυτό το ταξίδι. Θα έχετε πολλές επιλογές όμως. Μπορεί να είναι στην Ιταλία, μπορεί να είναι στην Νότια Αμερική, δεν ξέρω ειλικρινά. Θα έχετε ζήσει όλες τις καταστάσεις, θα έχετε δει όλα τα μέρη, οπότε μετά η επιλογή θα είναι εύκολη. Δεν θα έχει κάτι το οποίο δεν το έχετε ζήσει. Έχουμε κάποιες ιδέες σίγουρα από το πρώτο ταξίδι και όλες και από τα άλλα ταξίδια που έχουμε κάνει. Ναι. Αλλά το έχουμε αφήσει ανοιχτό. Δηλαδή το σημαντικό είναι να αφήνεις τη ζωή σου λίγο τα πράγματα να ρέουν χωρίς να βάζεις προγράμματα ακριβώς. Υπήρχε κάποιο συμβάν που σας σώθησε κατά κάποιο τρόπο να αλλάξετε φιλοσοφία ζωής, αν μου επιτρέπετε τον όρο, να μπείτε σε μια διαδικασία, να τα δείτε τα πράγματα ίσως και λίγο πιο χαλαρά, να ζήσετε τη στιγμή, να κυνηγήσετε εμπειρίες, να γνωρίσετε νέους τόπους? Νομίζω ότι αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μας και αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε και στο παιδί μας φυσικά, και στους ανθρώπους γύρω μας και στους ανθρώπους που μας ακολουθούν. Δηλαδή ότι η ζωή είναι μία. Δεν μιλάμε για μια επιπόλαια ζωή, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε ένα παιδί το οποίο βρήκαμε τον τρόπο και κάνει το σχολείο του στον δρόμο. Δεν το αφήνουμε, δεν το βγάλαμε έξω από το σχολείο. Ούτε εγώ μπορώ να είμαι έξω από την οικονομία και την κοινωνία, γιατί πρέπει να εργάζομαι για να βγάζουμε τα προστοζή. Δηλαδή είμαστε μέσα στο σύστημα, θέλετε, ναι, της ζωής, απλά το κάνουμε με διαφορετικό τρόπο. Απλά εγκινήσει.
Ακριβώς. Ναι, δηλαδή απλά είναι κινήσει το οποίο έχει πολλές δυσκολίες και κάποιες ευκολίες. Μάλιστα. Οι δυσκολίες είναι αυτονόητες, το πώς μπορείς να δουλεύεις και να βγάζεις κάποια χρήματα για να ταξιδεύεις, πώς το παιδί σου μπορεί να συνεπιστεί όταν βλέπει κάθε μέρα, σχεδόν κάθε μέρα διαφορετικά μέρη και ταυτόχρονα να κάνει 4 με 5 ώρες την ημέρα με τη μάνα του σχολείο και με τη δασκάλα του στη Θεσσαλονίκη και να κάνει και αγγλικά και να κάνει όλα τα άλλα πράγματα. Αυτό θέλει μια φοβερή αρμονία. Αλλά πίσω από αυτό είναι το όνειρο να μην καθόμαστε και να ζούμε και να βλέπουμε. Μάλιστα. Το μήνυμα τώρα της ελληνικής οικογένειας που κάνει το γύρο του κόσμου και βρίσκεται στην Νορβηγία, εδώ στους τηλεθεατές του ομίλου της Κρήτη TV, ποιο είναι? Ένα δυνατό μήνυμα, μέσα σε λίγες λέξεις. Να ξεκινήσω από σένα, Άκη, και μετά να πάω στη Βούλα. Το μήνυμα δεν θα μπορέσω να αποφύγω, κύριε Παναγιωτόπουλε, μήνυμα που αφορά την πανδημία, γιατί είναι η πρώτη φορά στις ζωές μας, ανεξαρτήτως ηλικίας, όλοι, ακόμη και οι γονείς μας που είναι στα 80, δεν έχουν περάσει κρίση τέτοια μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να το δούμε και αυτό σαν μια περιπέτεια. Θα μου πεις, ακόμη και αν πεθάνει ο άνθρωπός σου, είναι περιπέτεια, και αυτό είναι μια περιπέτεια. Θα πρέπει να το δούμε, να δούμε ότι δεν φταίει κάποιος, ότι αυτό που περνάμε στη ζωή μας δεν φταίει απαραίτητα κάποιος. Είναι η φύση στην οποία ζούμε. Είναι ένας ιός. Δεν φταίμε εμείς σαν άνθρωποι, δεν το προκαλέσαμε εμείς. Και θα πρέπει να το καταπολεμήσουμε. Μάλιστα. Και παράλληλα θα πρέπει να κρατήσουμε, αν θέλετε, και την ψυχική και σωματική μας υγεία, όσο αυτό διαρκεί. Νομίζω ότι αυτό είναι το μήνυμα τώρα. Να περάσω ένα μήνυμα τον κόσμο να ταξιδεύει. Έχουμε να τελειώσει αυτή η πανδημία. Και να ξεκινήσουμε και τα ταξίδια. Βέβαια, πολύ καλά κάνετε. Και ένα μήνυμα και από την σύζυγο. Ναι, εκτός από. Ναι. Που ό,τι έχει να κάνει με την υγεία μας φυσικά, που είναι το πρώτο, αλλά πραγματικά να πω ότι το ταξίδι σε ελευθερώνει σαν άνθρωπο και γενικότερα να μην φοβόμαστε να ρισκάρουμε για τα όνειρά μας. Όμορφα. Τα όνειρα είναι αυτά που μας δίνουν τροφή. Και να μην φοβόμαστε το διαφορετικό. Εγώ θα έλεγα ένα άλλο μήνυμα πολύ γενικότερο που έχει άμεση σχέση με αυτό που κάνουμε εμείς εκείς, είναι να μην φοβόμαστε κάποιον επειδή έχει άλλη θρησκεία, άλλο χρώμα, άλλη κουλτούρα και εθνικότητα. Πολύ σημαντικό ταξίδι, αυτό που λέτε. Θέλω να σας ευκαιρία να μπαίνεις στις κουλτούρες των άλλων. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία που είχαμε. Εύχομαι να τα ξαναπούμε από μια άλλη τοποθεσία. Να επισπεύσετε τη διαδικασία των δρομολογίων, να γνωρίσετε προορισμούς και εμείς εδώ είμαστε να πραγματοποιήσουμε και άλλες ζωντανές συνδέσεις. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.